Όσοι είμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύθου, ουράνια, παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πνεύμα, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέ και σκύρωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης ηλίδος και σώσον αθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Ανοίγουμε και διαβάζουμε σπίτι μας ή στην εκκλησία, εδώ, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό, αυτό που διαβάζουμε να είναι η 20η φορά που το διαβάζουμε. Και λόγω της επαναλήψεως περνάει από το λογισμό μας ότι η περικοπή που διαβάζουμε μας είναι γνωστή. Ή ακόμη να είναι η εντύπωση που μας αφήνει μικρή. Λέμε, το έχουμε διαβάσει. Ξέρουμε τι λέει. Το έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε τι λέει το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη γενικά. Η μελέτη που γίνεται πάνω στην Αγία Γραφή δεν είναι θέμα απλώς και μόνο νοημοσύνης. Πόσες στροφές μπορεί να πάρει το μυαλό. Ή ακόμη, δεν είναι θέμα μιας απλής μελέτης που μπορεί να είναι 20η ή 100η. Πάνω από όλα αυτά είναι πώς διατίθεται, πώς στέκει απλά η ψυχή μας απέναντι σε αυτά που μελετάμε. Έτσι απλά ως αναγνώστες, ίσως μπορεί, γιατί γι' αυτό είναι και η Αγία Γραφή, να αποκομίσουμε κάτι. Ως ερευνητές, πιο δύσκολα ακόμη.
αλλά ως επιθυμητές μελέτης λόγου Θεού, ο καρπός είναι μεγάλος. Μία μόνο λέξη μέσα από τη Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο, από την Ιδιαθήκη γενικά και την Παλαιά ακόμη, μία μόνο λέξη, να μας απασχολήσει με το νόημα που ζητάει η Γραφή, μας ανοίγει ένα καινούριο κόσμο. Μας ανοίγει ένα εντελώς καινούριο κόσμο που ένα σωρό φορές που το έχουμε μελετήσει στο παρελθόν, το έχουμε ξαναδεί, δεν μας το έχει αποκαλύψει. Γι' αυτό και λέγεται ο Λόγος του Θεού Θεία Αποκάλυψη. Δεν είναι μόνο το τελευταίο βιβλίο Ιερά Αποκάλυψη. Εκεί μιλάει για γεγονότα που με την πάρα του χρόνου γίνονται και αποκαλύπτονται ποια είναι αυτά. Εμείς μιλάμε για όλο το βιβλίο, ότι είναι Ιερά Αποκάλυψη. Και θεατής αυτής της Αποκαλύψεως είναι ο τρόπος με τον οποίο μελετούμε την Αγία Γραφή. Ο Δαβίδ λέει ότι ο νόμος σου που είναι γραμμένος μέσα στην Αγία Γραφή, ο νόμος σου είναι φως μέσα στο σκοτάδι της ζωής που περπατάω και βλέπω, κάτω από τα ποδάρια μου, φως της τρίβης μου. Τρίβος είναι η οδός, το μονοπάτι. Λέει, εσύ, ο δικός σου νόμος είναι ο προβολέας που έχουμε απέναντί μας, που δείχνει το δρόμο που περπατάμε. Γιατί χωρίς τη Γραφή όλοι σταίνουμε, γλιστράμε και πέφτουμε συνεχώς. Αφού είναι φως η Γραφή, άρα βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι που περπατάμε ποιος είναι ο δρόμος. Έτσι λοιπόν, ανοίγουμε να μελετήσουμε τη Γραφή και συναντάμε κομμάτι από την Αγία Γραφή που το έχουμε απειράκης διαβάσει και βλέπουμε μπροστά μας ότι είναι καινούριο, επειδή έχουμε καινούρια διάθεση εμείς. Καινούρια διάθεση, καινούρια όρεξη και καινούριο φωτισμό από ψηλά. Δεν είναι λοιπόν, όπως συνήθως λέει ο κόσμος, «Α, το έμαθα που ήμουν ο παιδάκι, το ξέρω». Στα θεία δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, ότι το ξέρω επειδή το διάβασα. Και εμείς λοιπόν, με τη Γραφή, πού θα ασχοληθούμε? Και βέβαια, όχι με τα δικά μου τα φώτα, γιατί εγώ απλώς προσπαθώ και αντλώ από αλλού αυτά που θα ακούμε εδώ μέσα ή που έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Δεν είναι δικά μου, είναι εντελώς ξένα. Ανοίγουμε λοιπόν τη Γραφή, ότι την έχω ανοιχτή μπροστά μου, και μελετώ. Να ακούσουμε το κομμάτι και να το δούμε, να ακούσουμε και κάποια γνώμη από εδώ μέσα και γνώμη του Ιερού Πατρός Αγίου Ιερού Χρυσοστόμου, από εκεί που έχω ασχοληθεί και έχω διαβάσει. Μελετώ λοιπόν. Ουδείς δύναται δυσήν κυρίες δουλεύει.
Απλά, κανένας δεν μπορεί να δουλεύσει σε δύο αφεντικά, σε δύο κυρίους. Ποιος μπορεί να δουλεύσει δύο κυρίους, μπορείτε να μου πείτε το ερώτημα και περιμένω και να προχωρήσω. Για να κάνουμε έτσι απλό το... Απλά, πολύ απλά. Αυτός που θέλει να τα έχει και με τον Θεό καλά και με τον πειρασμό καλά και με τον κόσμο. Και με τον κόσμο. Δύο τα αφεντικά. Μπορεί όμως να... Και δύο αφεντικά μπορεί να τα έχει ένα άτομο. Λέει, εγώ μπορώ και το ένα, λέει, το άτομο το λέει αυτό, έτσι μιλάει ο άνθρωπος που έχει άγρια. Εγώ μπορώ και με το Θανάση να είμαι, στο Θανάση να δουλέψω και στο Γιώργο. Ο Κύριος λέει όμως, ο Κύριος, αυτό δεν γίνεται. Γιατί, μας λέει ο Κύριος, ότι ή τον ένα μισήσει και τον δεύτερο να αγαπήσει, γιατί ή τον ένα θα τον μισήσει και τον άλλο να αγαπήσει, ή το ενός ανθέξεται και το τέτοιο καταφρονήσει, ή τον ένα στον ένα θα προσιλωθεί και τον άλλο θα περιφρονήσει. Δεν γίνεται και τα δύο. Ουδείς δύναται δυσύν κυρίες δουλεύει. Ή σταγνώτα, ή τα γνώτα του κόσμου ακολουθείς ή το Ευαγγέλιο. Προς Θεού, γιατί μπορούμε να πούμε μα γλιστράμε, άλλο το να γλιστράς και άλλο να εσύ ο ίδιος να εντάσσεσαι, να πεις ότι εγώ ναι, με τη δική μου πρόθεση, με το δικό μυαλό ακολουθώ και τον κόσμο. Αυτό δεν γίνεται. Άλλο το να γλιστρήσεις από πειρασμό και να πέσεις, να κάνεις κάτι κοσμικό, κάτι αμαρτωλό, αυτό είναι ανθρώπινο, γι' αυτό λέει σήκω επάνω. Και έλα, πάλι εγώ θα σε δεχτώ, λέει ο Κύριος. Άρα λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, προσέξτε, αυτό που τώρα το λέει και ο Κύριος εδώ σε αυτό που διάβασα, λέει. Γιατί λέει δεν μπορούν, το σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί λέει δεν μπορούμε σε δύο αφεντικά ή τον ένα ή τον άλλον, ναι. Γιατί ξέρει ο Κύριος ότι μπορεί να βρεθούμε εις τον ένα, ναι. Και να πούμε τότε δεν μπορώ να κάνω τα του αλλουνού, αυτά που μου ζητάει ο άλλος, για να δείξει ότι υπάρχει δυνατότητα τον άνθρωπο εφόσον βρίσκεται στα χέρια του ενός αφεντικού, μάλλον περισσότερο του κακού αφεντικού, και να πει τώρα εγώ δεν αλλάζω, δεν γίνεται ένα αφεντικό αυτό μου. Ο Κύριος βάζει και το άλλο αφεντικό, το καλό αφεντικό δίπλα, λέγε. Ούτε να πηγαίνεις κατά τις ανάγκες σου ή στον ένα ή στον άλλο, λέγε. Εξυπακούεται. Εξυπακούεται. Διότι το ανθρώπινο μυαλό αυτό έχει σήμερα. Όπου έχει αδυναμία πάει και τον παρακαλάει. Μόλις του κάνει πλάτη τον ξεχνάει. Ναι. Και πάει στον άλλον μετά. Λοιπόν, σωστά, αλλά εδώ ξεκάθαρα σχολιάζει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος και λέει ότι δεν είναι αποκλειστικότητα του ενός αφεντικού να σε κρατήσει, ούτε του άλλου αφεντικού. Δικό σου είναι το. Φυσικά. Δικό σου θα πεις εντάξει, φυσικά. Είμαι στα χέρια του αφεντικού που δεν θέλω, κατά που δεν πρέπει να είμαι, πας. Αλλά έχω τη δυνατότητα να προσφέρω. Αφεντικός στον κόσμο ένας δεν είναι ο Θεός. Ε? Γιατί αναφέρει δύο. Γιατί υπάρχει ο Κύριος με το Ευαγγελιό του και ο διάβολος με το δικό του θέλω. Δεν είναι αφεντικό όμως. Ε? Ο Θεός είναι αφεντικό. Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό. Σωστή είναι η παρατήρηση. Πολύ σωστή. Το κάνουμε εμείς αφεντικό. Εμείς του δίνουμε το δικαίωμα να γίνει αφεντικό. Και τώρα με βιάζει να πάω παρακάτω που διαβάσει.
Χρυσόστομος, ότι για έναν που είναι πότης και πίνει και τον κρατάει στα δεσμά του η μέθη, το μεθύσιμο, λέει ο λαός. Εκείνος τώρα, ποιο είναι για παιδικό, το κύριο ή το ελλήνο? Το κρασί. Εκείνος από το πολύ κρασί δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εκεί είπα ακούς το παιδικό. Και λέει αυτός. Βάζεις τύρανο στο κεφάλι σου, μόνο σου, δεν είναι αφεντικό, εσύ του δίνεις το αξίωμα να είναι αφεντικός. Δεν είναι κατανοητός, έτσι. Δηλαδή, πράγματι είναι ένα το αφεντικό που κυβερνάει τον κόσμο, αυτό πρέπει να πούμε, αλλά η δική μας επιθυμία, τι λέει ο αδερφός Ιάκωβος, ότι εκ των επιθυμιών ημών, τις επιθυμίες σας, κάνετε αφεντικά στο κεφάλι σας. Έτσι, λοιπόν, συνεπώς, για να ξεκαθαρίζουμε και με τις παρατηρήσεις που κάνατε τις σωστές, φεύγουμε από τα αφεντικά, θα απαντήσω και πάλι γιατί λέω ο Χρυσόστομος ένα ωραίο παράδειγμα. Μπορεί να είσαι ένας και να είσαι δύο αφεντικά και να είναι 100 και να έχουν ένα αφεντικό. Πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που μαζευόντουσαν οι πρώτοι χριστιανοί στα σπίτια που τα είχαν κάνει εκκλησίες και παίρνανε τα επάρχοντά τους και τα βάζανε, λέει, στα πόδια των Αποστόλων. Και εκεί που μαζευόντουσαν, λέει, όσοι κι αν ήσαν 3.000, σε 500, μετά γίνανε 700, μετά γίνανε 3.000, μετά γίνανε 5.000 και λέει, «Ειν η ψυχή και η καρδία μία». Όλων αυτών ήταν, λέει, η ψυχή και η καρδιά μία, δηλαδή είχαν ξεχωριστεί ψυχή και ξεχωριστεί καρδιά, αλλά ένα πράγμα αγαπούσαν όλοι, το πρόσωπο του Κυρίου, τίποτα άλλο, ομόνια. Και λέει, όπου υπάρχει αγάπη, τα πολλά γίνονται ένα. Και αυτό, τι σοφά έχει βάλει εκκλησία, λέει, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία, ομολογήσουμε. Μέσα στη Θεία Λειτουργία μας λέει ο ιερέας να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Για τη μονιασμένη μόνο, με αγάπη δηλαδή, μπορούμε να ομολογήσουμε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα χωριστά τον απ' τ' άλλο, αλλά συνεχίζει και λέει τριάδα ομοούσιο και αχώριστο. Ένα Θεό, το αντιλαμβανόμαστε ξανά, δεν τα έχει βάλει τυχαία εκεί πέρα. Μόνο στην αγάπη τα πολλά γίνονται ένα. Πουθενά άλλο. Στα αφεντικά λοιπόν τα πολλά τα κάνει ο διάβολος και εμείς. Το αφεντικό είναι ένα, ο Κύριος μας, που έκανε τον ρόγο και τη γη. Δια τούτο, λέει, να δούμε κάτι. Εκείνος που έχει πολλά αφεντικά, δύο αφεντικά, μπορεί και τρία, λέει και παραπάνω, έτσι του λέει ο λογισμός, έτσι λέει ο πειρασμός. Λοιπόν, λέει, εκεί που έχει την καρδιά του ο άνθρωπος, εκεί που έχει παραδοθεί, το λέει ο Κύριος, το λέει ο Κύριος αυτό, όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Πού έχεις παραδοθεί? Στον Κύριο, εκεί είναι και η καρδιά σου. Στο χρυσό, γιατί για αυτό το πράγμα μιλάει εδώ πέρα τώρα, και λέει, στο χρυσό εκεί είναι και η καρδιά σου. Τον άλλο είναι, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Άμα λες ότι αγαπάς το χρυσό και το Χριστό, λέει ο Κύριος, ου δις δύναται, κανείς δεν μπορεί να δουλεύει και στον Κύριο, και στο Θεό και στο Μαμονά. Το λέει παρακάτω εδώ το κομμάτι. Και στο Θεό και στο Μαμονά. Φρίξομεν, λέει το βιβλίο που διάβαζα. Τι λέει ο Κύριος? Ταυτίζει. Ταυτίζει ο Κύριος το Θεό με το Μαμονά. Με τα λεφτά.
Εκεί φτάνει αυτός που αγαπάει τον μαμονά, να θεοποιεί το χρήμα. Φρίξομαι, λέει, κάνει το ίδιο πράγμα, ταυτίζει το Θεό με το μαμονά. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι ο αγαπών των μαμονάν το χρυσό, ότι είναι και με το Χριστό. Είναι εσύ τηλεστώ, που έχεις κάποιες απορίες. Όχι, δεν είναι. Κύριε, τι ποιή σας είναι ζωή αιώνιων κληρονομήσω, του λέει ο πλούσιος, νέος. Να μην λέμε ότι του έλα από μόνο, πώλησε όσου τα υπάρχοντα και όλα του λέει. Και έφυγε λυπημένος, λέει εκείνος. Ιν γαρ πλούσιος σφόδρα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Ιν γαρ πλούσιος και λέει και σφόδρα μάλιστα, ο Ευαγγελιστής. Απαγορεύεται κανείς να είναι πλούσιος. Ακούω. Δεν απαγορεύεται, άμα δουλεύεις και αποκτήσεις πλούσια και σε δουλεύει και τύχη, θα γίνεις και πλούσιος. Καλό το πάρεις. Αν είσαι τίμιος. Όχι όλοι μαζί, τι είπε το ένας. Πες και εσύ το ρωθού να πεις. Αρκεί να είσαι τίμιος, λέω. Αρκεί να είσαι τίμιος. Ναι. Εσύ είμαι σίγουρα. Αρκεί τα πλούτη που μπορείς να έχεις, να τα διαθέτεις και για καλούς σκοπούς και όχι να τα θησαυρίζεις. Όπως ο πλούσιος που λέγαμε, απέκτησες χρήματα με τον άλφα και τα λόγω πάντα με τίμια, ας πούμε, διότι στο επέτρεψε ο Κύριος, δεν θα τα κρατήσει, δεν θα τα κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά θα ακολουθήσει άλλες οδούς να δώσει και στους φτωχούς, να τα μοιράζει, να κάνει αγαθοεργίες. Τότε ναι, μπορεί και να είναι πλούσιος. Μπορεί. Άμα τα δίνεις δεν έγινε σε πλούσιος, πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Πέρασε, άσε, πήγε μετά, απάντησε, βλέπω μαζί. Δεν ξέρω, εγώ και... Είναι δύσκολο να σε πλούσιος και να το δίνεις. Υπάρχουν και πλούσιοι που κάνουν πολλές αγαθοεργίες. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άμα τελειώσετε, θα πω και εγώ έτσι. Με βάση τη γραφή πάντοτε, με βάση τη γραφή. Λοιπόν, ο Αβραάμ... Και ο Βασίλης κάτι έλα πει. Ο Αβραάμ ήταν... Και ο Βασίλης κάτι έλα πει. Του πεις κάτι. Ένας είναι ο πλούσιος. Αυτός που είναι με το Θεό. Όποιος είναι εδώ είναι πάπλουτος. Ναι, μιλάμε τώρα, ξέχωρα από αυτό, ξέχωρα από αυτό, λέμε και πλούτη είναι, λέει πλούτη. Εάν τα πλούτη αυτά που κατέβεις, τα χτισιάς οι αγροβουλίες, ναι, υπόθηκε. Όπως ο Ιώβ. Όπως ο Ιώβ και ο Αβραάμ. Και Αβραάμ. Ναι, έχει αμέσως η Αγία Γραφή απαντάει. Παράδειγμα λέει, όταν του είπε εδώ είχε τη γη δική του ολόκληρη του Αβραάμ, δική του ολόκληρη, και τα κτίνη και ζώα και τα πάντα, του λέει, έλα, άστα όπως είναι. Να πας εκεί που θα σου πω εγώ τώρα. Και έτσι δεν γίνεται Παναγιώτη. Τα άφησε όλα. Και όχι μόνο αυτό. Εκεί αλλού που τον πήγε, είχε μαζί του και τον ανιψό του, τον Λότ. Και του λέει ο Λότ, αυτό το κομμάτι το θέλω εγώ. Ήταν πιο... Είχε λιβάδια με χόρτα μέσα πολλά για τα ζώα του. Και λέει, εμένα δεν με νοιάζει, λέει, πάρει δικό σου αυτό, πάρει κι άλλο μαθές, του λέει. Που σημαίνει ότι η καρδιά του δεν ήταν κολλημένη. Αυτό απαγορεύεται, έτσι δεν είναι. Ναι, να μην είναι κολλημένη επάνω στο χρήμα. Και να λέει. Στο χρήμα ή στα πλούτη. Έτσι. Λέει, όχι τους πλουτούντας, ο Ιερός Χρυσόστομος δεν καταδικάζει ο Κύριος τους πλουτούντας, αλλά τους κολλημένους επάνω σε αυτό. Και ο Ιώβ, εσύ δεν βασίλεσαι τον Ιώβ, εσύ το είχε. Παπασίλης, λέει, του είχε δώσει ένα σωρό, του τα πήρε όλα και τι είπε Βασίλη, Κύριος μη έδωκεν, Κύριος μη αφήνωτο. Όχι μόνο χτήματα, και παιδιά παρακαλώ. Για όλα, ό,τι είχε. Το ένα μες την κομπρένα αυτό λίγο. Αυτή ήταν εντελώς ξεκολλημένη η ψυχή. Τα είχε μεν, αλλά ήταν διαχειριστής απλώς. Ναι, αλλά τι είπε στο... Όλα του τα κάνεις, αλλά δεν του πάρεις το μυαλό όμως. Εκεί δεν το αγγίξεις. Άλλο, δεν μιλάμε γι' αυτό έτσι. Ναι. Ναι. Μιλάμε... Μέχρι τα τρεις τα φρένα του σωστά. Είχε κάνει, πώς το λέμε, ο Ιώβ, ταξινόμηση, ιεράρχηση και έλεγε το πρώτο αγαθό, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου
Το είχε βάλει πρώτο. Εξόλυση ψυχή σου, εξόλυση διαλυνία σου. Και μετά το πλησίο σου βέβαια και τα αγαθά δεν τα αγαπούσε. Όχι, τα είχε και τα χρησιμοποιούσε σαν υλικά αγαθά που δεν του έδιναν τη σημασία που δίνουμε εμείς συνήθως σήμερα. Και δίνουμε σύμφωνα με τα αγαθά που διαθέτει ο άλλος και την τιμή. Έχει αυτός τον τιμάδο. Δεν πήγαινε έτσι το πράγμα καθόλου. Άλλωστε θα μας κράξει ο Αβραάμ που είχε ανοιχτή την πόρτα κάθε μέρα. Κάθε μέρα ανοιχτή η πόρτα. Και τα αγαθά τα είχε για αυτούς που κυκλοφορούσαν και πήγαιναν σπίτι του. Συνεπώς, όπου ο θησαυρός ημών, όπου είναι ο θησαυρός μας, και η καρδιά. Είναι και η καρδιά μας. Άρα, δεν χρωματιζόμαστε, δεν πρέπει να χρωματιζόμαστε ότι έχουμε αξία από τα υλικά αγαθά, αλλά από ένα πραγματικό θησαυρό, που είναι ένας και μοναδικός. Και ούτε να περιφερόμαστε και λέμε ότι εγώ τα έκανα. Έτσι δεν πάει το πράγμα. Έτσι πάει το πράγμα. Τα έκανα και κουράστηκα. Ο άλλος είπε Κύριος μη έδωκεν. Κύριος, ο Κύριος μου τα έδωσε. Ναι. Τώρα δεν χρειάζεται να πάμε στην παγκόσμια ιστορία. Είπε κάποιος προηγουμένως για έναν μεγάλο ξένο στρατηγό που τώρα ούτε το σώμα του υπάρχει και ούτω καθεξής. Θυμάμαι το εξής που διάβασα στο Ιερό Χρυσόστομο. Είναι πολύ σημαντικό, ας το ακούσουμε. Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και τον έβαλε στο Παράδεισο και είχε και θεία ευδαιμονία και το Θεό συνόμιλο, σύντροφο μαζί στον Παράδεισο και υλικά άγαθα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η ευδαιμονία, δηλαδή είχε σίγουρα, γιατί του έλειπε η λύπη, ο πόνος, ο θάνατος, οι δυσκολίες, οι μέρημνες του λείπανε. Δεν είχε τίποτα από όλα εκείνα. Ούτε αγκαθάκι δεν τον πήραζε στον Παράδεισο μέσα. Λοιπόν, μέσα στην ευδαιμονία του, μέσα στο λιμανάκι βούλιαξε ο Αδάμ και η Εύα. Μέσα στα υλικά αγαθά, που σημαίνει ότι είναι τα υλικά αγαθά χωρίς Θεό, κίνδυνος θάνατος. Ο θάνατος από αυτά. Όχι, σίγουρο. Ε? Σίγουρο σκύλο. Χωρίς Θεό. Ναι. Χωρίς Θεό μιλάμε. Είναι και λέει, του είπε ο Θεός πριν φτάσει στη πτώση, κάτι που μου κάθισε πολύ όμορφα στο μυαλό. Του είπε ο Θεός, πρόσεξε, να το πω αλλιώς εγώ, γιατί αυτό το νόημα είναι, δεν θα με ακούσεις. Θα πεθάνεις. Την ημέρα λέει που θα φάτε και εσύ και η γυναίκα σου θα πεθάνετε. Δεν πέθαναν όμως, το έχετε προσέξει αυτό το πράγμα. Δεν πέθαναν την ημέρα που φάγανε. Όχι. Αλλά η σοφία του Θεού του μίλησε για θάνατο. Αν πέθαινε ο Αδάμ δεν θα είχε καμία έννοια τι εστί ο θάνατος. Πέθανε, τελείωσε. Καμία επίπτωση. Ε? Καμία επίπτωση. Εντύπωση, επίπτωση. Επίπτωση, επίπτωση. Επίπτωση λέει, επίπτωση λέει. Επίπτωση, εντάξει. Δηλαδή το πόση ζημιά είναι ο θάνατος, θα έβγε από τον κόσμο, τελείωσε. Αλλά ο καλός Θεός του έκανε το μάθημα περί θανάτου, με άλλο τρόπο. Σκοτώνει το ένα παιδί το άλλο. Και είναι το παιδί του μπροστά πεθαμένο. Το ίδιο είναι να φύγεις σήμερα και να αντιέδεις το παιδί σου.
Εκεί πια, λέει ο Χρυσόστομος, φιλοσόφησε για τα καλά, λέει ο Αδάμ, όταν είδε το παιδί του πεθαμένο, και μετά το σκέπασε με το χώμα και γράφει ο Χρυσόστομος, από κάτω είχε στρώμα τη σαπίλα, εκεί που τον έβαλε, από πάνω τα σκουλίκια. Και από εκεί και πέρα σκέφτηκε και είπε, τότε σκέφτηκε και είπε, τι έκανα. Τότε είδε ποιος, ο θάνατος, τι κακό φέρνει μέσα σε ένα σπίτι μέσα, χωρίς Θεό ήταν αυτό, ο Αδάμ λειτουργήσε χωρίς Θεό. Σοφρονίστηκε και συνήλθε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ευμάρεια, οι ανέσεις που του δώσε ο Θεός για να τις χρησιμοποιήσει σαν τον Αβραάμ και σαν τον Ιώβ, προηγουμένως του Αδάμ και της Εύας, του δώσε ανέσεις. Εκείνος δεν τις χρησιμοποιήσει έτσι. Σύμφωνα με το γούστο του, πάει ο άλλος και του σφυρίζει, άμα φάτε, ξέρετε, θα γίνετε μεγάλοι. Και λέει, άκουσε τη φωνή αυτού νου και όχι του πειρασμού δηλαδή, και δεν άκουσε τη φωνή του Θεού που τον έπλασε. Και δεν εκτίμησε αυτά που είχε. Και δεν εκτίμησε και αυτά που είχε, αυτή είναι η ουσία. Συνεπώς, μιλάμε και τα πλούτη αυτή τη στιγμή και λέμε, στα πλούτη του βούλιαξε ο Αδάμ και η Εύα. Είχε πλούτη και υλικά, είχε και πνευματικά πλούτη. Για πνευματικά ήταν, τον έκανε ο Θεός για να γίνει, δεν πέθανε τη στιγμή, ο Αδάμ και η Εύα πλάστηκε, όσο ήταν στον Παράδεισο, δεν πέθανε. Όχι. Απλώς του είπε, θα με ακούσεις, και αν με ακούσεις και δω την πορεία σου, τον αγώνα σου, να είναι ο αγώνας συνεχής πάνω στο θέλημά μου και αποκτήσεις νοημοσύνη αυτή που θα δω εγώ γύρω από αυτά που σου έχω δώσει και την πορεία σου και στερεώσεις μόνο σου, θα σου δώσω εγώ τη δύναμη να μείνεις στέρεος και να γίνεις αθάνατος. Εκείνος ακολούθησε κάποιο άλλο δρόμο. Να πάει πιο γρήγορα εκεί που του είπε ο Θεός. Δηλαδή πιο γρήγορα. Και... Όχι που του είπε ο Θεός. Ε? Όχι που του είπε ο Θεός, να πάει πιο γρήγορα. Από ό,τι του είπε ο Θεός. Από ό,τι του είπε ο Θεός. Ο Θεός του είχε βάλει, θα πας από εκεί σαν εκεί, ήξερε ο Θεός, από εκεί σαν εκεί, σε μία ώρα. Και ο πήγε σε ένα λεπτό. Πιο γρήγορα από ό,τι του είχε ορίσει ο Θεός. Αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Λέει, γρηγορότερα. Δεν γίνεται αυτό. Επαναλαμβάνουμε ότι ολόκληρο Παράδεισο δικό του είχε. Μόνος στη γη επάνω ο Αδάμ και η Εύα, με όλα τα αγαθά του. Και μέσα στην άνεση του, μέσα στα πλούτη του, χάνει τα πλούτη, χάνει και την ομορφιά που είχε στον Παράδεισο μέσα, την παρουσία του Θεού και των Αγγέλων. Λοιπόν, αυτό έρθει μυστικά. Ναι, ίσως λίγο αυτός θέμας να είναι. Τον Αδάμ και την Εύα τους έπλασε για να ζήσουν μόνοι τους, να μην κάνουν παιδιά και όλα αυτά. Όχι, εδώ σε εντολή, να κάνουν παιδιά. Ναι, όταν σου είχε στον Παράδεισο. Μέσα στον Παράδεισο. Και εδώ σε εντολή να κάνουν παιδιά. Να προμεσιστούν κανονικά. Αυτά δεν υπήρχε φόβος να αμαρτήσουν μετά. Τι είπες? Να αμαρτήσουν τα παιδιά μετά. Δεν υπήρχε φόβος, ας πούμε, όλα αυτά. Από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα. Εάν δεν αμαρτούσαν αυτοί, ας πούμε, δεν υπήρχε φόβος πάλι. Αν είχε αμαρτήσει, θα είσαι στον Παράδεισο τώρα. Αλλά δεν έκανε υπακό, αυτό είναι το σύνορα. Τα παιδιά του λέω, ήταν σίγουρο ότι θα ήταν σωστά. Αυτό είναι η υπόθεση που κάνεις. Ναι. Έτσι, η υπόθεση. Απόδειξε ότι το ένα παιδί σκότωσε το άλλο. Ψιλοτυπία. Φθόνωσε. Φθόνωσε. Λοιπόν. Και ο Παράδεισο είναι. Τώρα είπε κάτι. Κάτι θυσία. Ότι έδωσε ο Θεός εντολή μέσα στον Παράδεισο, ναι, να κάνουν παιδιά. Ο Κάιν και ο Άβελ δεν γεννηθήκαν μέσα στον Παράδεισο. Αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Έδωσε εντολή αυτή. Μέσα στο Παράδεισο. Ε, στο Παράδεισο μέσα. Μα τι τον είπε ο Θεός. Εσύ δεν θα υποφέρει που θα γελάς και εσύ για το τελειώσιο θα το λέει. Δεν είχαν συνευρεθεί μέσα στο Παράδεισο. Δεν είχαν συνευρεθεί μέσα στο Παράδεισο για να κάνουν παιδιά. Αυτό ρωτάς εσύ. Η εντολή δόθηκε πριν. Ναι. Η συνεύρεση μετά. Ήτανε μετά. Μετά. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο τώρα να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Γιατί μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Όχι, να ξεχωρίζουμε τα πράγματα.
Η συνέβρεση ήταν μετά. Γιατί κάποιος βγαίνει, και λέει, κάποιος βγαίνει και λέει πρώην Ιαχωβάς ότι ο Αδάμ λέει είχε γονείς. Το Θεό. Λοιπόν, όχι το Θεό. Είχε πειθήκους. Καταλαβαίνω την αισθάση. Αφού δεν λένε με τη γύμνα του Αδάμ. Σιγά σιγά. Πέστε, πέστε και θα συνεχίσω εγώ μετά. Ναι. Παράδειγμα. Ο Αδάμ δεν έβλεπε τη γύμνα του που είχε και όταν έκανε την αμαρτία μετά είδε ότι ήταν γυμνός και έτρεψε να πάρει φίλος υπήρχε να καλύψει. Ναι, λέει, ζούσαν αθώοι όπως είναι τα μικρά παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν τη γύμνα. Και του δώσε ο Θεός σοφία να βαφτίσει όλα τα υπάρχοντα στη γη τα ονόματά τους. Λοιπόν, θέλω να κατανοήσουμε το θέμα μας. Δεν είναι τι έκανε ο Θεός. Μιλάμε γενικά τώρα. Το θέμα μας είναι ότι ο ένας Κύριος είναι τα ελληνικά αγαθά, ο άλλος Κύριος, που δεν είναι Κύριος δεν είναι τα ελληνικά αγαθά, είπε, είναι ο Θεός. Αλλά εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να καταλάβουμε, Δημήτρη, και κάτι ακόμη, για εκείνους που έχουν το φαγωπότη στη ζωή τους σαν πρόγραμμα, «Ον», δηλαδή εκείνοι, «Θεός είναι η κοιλία», «Θεός είναι η κοιλία». Προσέξτε το κύριο πράγμα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσύ λέει που βάζεις στόχο την κοιλιά σαν απόλαυση της ζωής σου, τη θεοποιείς. Εκείνος που υπηρετεί την κοιλία του, λέει ο Ιεροσόστομος, είναι ένας πολύ κακός κύριος. Γιατί και οι γιατροί λένε, και οι αρχαίοι το λέγανε, πρώτα από τους αρχαίους, πολλά τα πινάκια, πολλά τα πιάτα που τρως, πολλές ασθένειες. Είναι και πολλές οι αρρώστιες που θα σου φέρουν τα πιάτα που τρως. Το λέγανε αρχαίοι. Και στη συνέχεια λέει, θέλεις να σου πω πόσοι άρρωστοι, οι αρχαίοι το λέγανε εκείνο, πόσοι άρρωστοι είναι, πόσα πυρούνια και πόσα κουτάλια υπάρχουν, λέει, θα μετρήσω και θα σου πω, λέει, γιατί με τόσα τώρα λέει κάθε άνθρωπος. Δεν του φτάνει ένα και δύο, τρώει, θέλει να δείξει ότι το να τρως, το να ζεις για να τρως, Θεός η κοιλιά, το να τρως τον άνθρωπο στον επιούσιο, αυτό είναι αρεστό, είναι αρεστό. Όταν λέμε για κάποιον κοιλιόδουλο, δούλος της κοιλιάς. Ωραιότατα, ναι. Η αρχή το λέγανε, είναι κοιλιόδουλος. Ναι. Κοιλιόδουλος, δούλος της κοιλιάς. Όν λέει, συνεπώ, ο Απόστολος Παύλος λέει όμως ότι «Όν ο Θεός η κοιλία». Και ο Κύριος λέει «Ο Μαμονάς είναι ο Θεός εκείνων των πλουσίων που ζούνε για να πλουτίσουν μόνο και τίποτα άλλο παραπάνω». Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχει να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, σε αυτά που είπαμε, λίγο παρακάτω να προλάβουμε λιγάκι. Λέει λοιπόν, ότι δια τούτο, επειδή λέει, άμα έχουμε αφεντικό τα υλικά αγαθά, αφεντικό, η ζημιά είναι μεγάλη. Ζημιά ανεπανάληπτη. Τον ένα τον πετάς στον Κύριο και καλιάς τον άλλο και πας στην κόλαση. Τελείωσε. Λέει ο Κύριος λοιπόν, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε την ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πίνετε. Μη δε το σώματι ημών, τι ενδύσιστε». Λέει, γι' αυτό επειδή εκείνος που δουλεύει στο κακό αφεντικό παθαίνει μεγάλη ζημιά, έχει τη μεγαλύτερη απώλεια, που τη λέει στο τέλος ο Κύριος, λέει «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού». Το λέει στο τέλος, το λέει η περικοπή. Να ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα προστεθήσετε. Θα σας προστεθούν, δεν θα βρείτε μόνοι σας, αλλά προστεθούν. Θα σας τα δώσει, θα σας τα δώσει. Να σας παραπέμψω σε μια περίπτωση άλλη. Θα σας τα δώσει, όντως τα δίνει. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Και πάω στην περίπτωση του Κυρίου, που πείνασε ο Κύριος στην έρημο.
Κάν τις πέτρες ψωμί, μάλλον ψωμιά, όχι ψωμί. Σε πλειονεξία μιλάει η περίπτωση εδώ πέρα. Σερεντάριο. Ναι, και του είπε Κύριος, αν από ψηλά δεν δοθεί η εντολή, το λέω εγώ αρνητικά, δεν δοθεί η εντολή να ζήσει ο άνθρωπος, όσα ψωμιά και να φάει δεν θα ζήσει. Αλλά αν υποθεί από ψηλά, δοθεί η προσταγή να ζήσει ο τάδε και όταν ακόμη του λείψει το αναγκαίο για να ζήσει, θα φροντίσει γύρως να το κρατήσει στη ζωή, μπορεί να το κρατήσει στη ζωή. Που σημαίνει ότι μη μεριμνάτε, μη μεριμνάτε σημαίνει δεν θα έχετε μοναδική σας σκέψη να δουλέψετε για να αποκτήσετε. Ποιος ήταν προηγουμένος, κάποιος ήταν προηγουμένος. Δεν είναι αυτό ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, να δουλέψει, να αποκτήσει, να κάνει υλικά αγαθά. Αυτό σημαίνει το μη μεριμνάτε, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται η συμφορά του άγχους. Έκανες και του λέει μετά, του χτυπάει την πόρτα στην παραβολή. Δεν λέει. Αυτά που έκανες στον πλούσιο, δεν το είπε. Δεν λέει ο Κύριος, τι ωραία που τα λέει ο Κύριος. Αυτά που έκανες τόσο πολλά, τι νιέστε, ποιανού είναι. Αυτή τη στιγμή λέει, σου ζητάμε την ψυχή. Οπότε όλα αυτά, πού θα τα δώσεις. Πόσοι κάνανε και πολλά μάλιστα και φύγανε αυτοί, φύγανε τα παιδιά, φύγανε τα εγγόνια, αυτοκράτορες, στρατηγοί, τον Ατάλο κλπ. Τι νοιάζεται, γι' αυτό λέει ο Ιεροσόστομος. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος, ο πιο άψογος δάσκαλος είναι να φιλοσοφείς με τον θάνατο. Με το θάνατο. Θα σε διδάξει, θα σου πει ο θάνατος, εσένα που είσαι πλούσιος, ότι μετά από λίγο θα τα αφήσεις. Εσένα που είσαι φτωχός, ότι θα σου λύσει ο θάνατος τη φτώχεια σου και θα σε οδηγήσει σε καλό τόπο. Εσένα που είσαι αμαρτωλός, θα σου σταματήσει την αμαρτία. Είναι ευεργετικός ο θάνατος. Λέει, είσαι αμαρτωλός, ε. Είναι, λέμε, πόπο αμαρτωλός εκείνος. Άμα τον άφηνε ο Κύριος μέσα στην αμαρτία του να συνεχίσει, θα ήταν αμαρτωλότερος. Τον ευεργετή με αυτόν τον τρόπο. Άμα είναι μέσα στην αρετή, ο κίνδυνος να πέσει είναι εύκολος, τον καλεί σε μια στιγμή που είναι στην αρετή επάνω και γλιτώνει από τον κακό. Η καλύτερη φιλοσοφία, η άψογη, η άριστη φιλοσοφία είναι αυτό που ακούμε τώρα. Φιλοσοφία δεν είναι τρόμος και φόβος. Όχι. Άμα αισθάνεσαι ότι ο Κύριος είναι δίπλα, είναι δίπλα. Πώς δεν είναι δίπλα. Όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε, δεν σωνόμαστε τις δυνάμεις μας, το ξέρουμε. Αλλά είναι δίπλα. Πώς θα το κάνουμε και το πράγμα. Λοιπόν, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε. Γι' αυτό σας λέω να μη μεριμνάτε. Γιατί χάνετε τη βασιλεία μου. Που σας λέω ότι πρώτα εκεί θα ζητάτε. Και λέει ένα παράδειγμα. Μου έκανε εντύπωση που το διάβαζα στον Ιεροσόστομο. Κοιτάξτε, λέει, τα πεντενά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Κι όμως έχουν ένα φάνε. Και την παρατήρησε ο Χρυσόστομος. Δεν είπε, λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τα πεντινά του ουρανού που πετάνε, γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνεις, να πετάξεις, λέει. Σου είπε, κοίταξε ναι, τι αμέριμνα που είναι τα πουλάκια και έχουν ένα φάνε. Εκείνο μπορεί να το κάνεις και εσύ, λέει. Αφού το κάνει τα πουλάκια, εσύ δεν μπορεί να το κάνεις, σου λέει. Το προσέχω και το πράγμα. Αυτό είναι το νόημα, λέει. Τα πουλάκια αμέριμνα, τσιμπάνε το σπαράκι τους και μετά δεν σκέπτονται τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Δεν σου λέει αυτό το απλό να κάνεις και εσύ, που το κάνει τα πουλάκια. Είναι απλή, τόσο απλή αυτή του Κυρίου η ρίση, ώστε να λέει, ακόμα η αγιογραφή λέει και για άλλα πράγματα, λέει. Λέει παραδείγματος χάρη, εσύ, λέει, πού είσαι τεμπέλης, για κοίταξε το μυρμήκι τι κάνει. Θα μου πεις, το κάνει από έθιμα, στο πω, αυτή είναι η τάξη του μυρμήκιου. Έλα όμως που το κάνει, δουλεύει
όλο το καλοκαίρι μαζεύει για να είναι εντάξει το μυρμήγκι το χειμώνα. Κοίταξε τη μέλισσα, τι κάνει, πάλι η γραφή, η γραφή ήταν γεννή. Μας παραπέμπει, λέει ο Κύριος, στα πιο απλά έντομα, στα πιο απλά πτηνά και μας λέει, εσύ, πού είσαι ασυγκρίτος, καλύτερο σε αξία από εκείνα, που τα τρέφει ο Θεός με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θα σε προσέξει εσένα, ναι, το παιδί σου. Και έπειτα άμα του ζητήσεις εσύ, δεν θα σου δώσει, που ο Θεός τρέφει και ντύνει όλη τη κτήση. Όλη τη κτήση. Ποιος την ντύνει, ο Θεός την ντύνει. Γι' αυτό λοιπόν λέει, μη μεριμνάτε τι φάβαμε και τι πίωμε. Α, και λέει και το εξής σημαντικό. Ότι σου, του ζητάς και σου δίνει, λέει ο Θεός, για να ντύνεσαι. Που σου δώσει και ψυχή. Και ψυχή λέει, μη λέτε λέει ότι θα φάμε και θα πείτε το λέει εδώ πέρα. Λέει, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών. Μη μεριμνάτε με την ψυχή σας. Ή πιο απλά να το πούμε καλύτερα. Ότι εάν έχω να φάω, λέει ο Χρυσόστομος, εάν έχω να φάω. Το ξαναλέω μια φορά. Εάν έχω να φάω, διατηρώ το σώμα στη ζωή, που το σώμα είναι κατοικία της ψυχής. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, την ψυχή σας μη μεριμνάτε. Με άλλα λόγια, λέει λοιπόν ότι μας το λέει επειδή η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και έχει ανάγκη η ψυχή για να είναι μαζί με το σώμα από τροφή. Θα μας τη δώσει την τροφή, αφού η ψυχή είναι ανώτερη. Θα σου δώσει το κατώτερο για να ζήσεις με αυτό το κατώτερο να υπηρετήσεις την ψυχή. Αυτό είναι το νόημα που λέει εδώ η Αγία Γραφή. Αλλά εσείς λέει, αντί να του λέτε, Κύριε, εμείς την ψυχή, εφόσον είναι στο σώμα και μας δίνεις εσύ τα λίγα αγαθά, με τη δική σου δύναμη και χάρη θα την προσέχουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Δεν κάνουμε εκείνο, αλλά λέμε μας δίνεις υλικά αγαθά. Είναι το πρώτο που συζητάμε. Βάζουμε πίσω την ψυχή και χάνουμε τη βασιλεία του. Και για να τελειώνουμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Εμείς, παρακαλώ, που έχουμε τα υλικά αγαθά, ιεραρχούμε, λέει εδώ πέρα η γραφή, τα βάζουμε σε τάξη αξίας σε σχέση με την ψυχή. Ζητάμε, λέει, για τη βασιλεία του. Μη μεριμνήσετε εις την αύριο. Αυτό το αύριο, ξέρετε, έχει λέει το αύριο. Είναι αυτό που είπε ο πλούσιος. Λέει, έσπειρα τότε, παλιά εποχή, τη γη, μου δώσε η γη άφθονα υλικά αγαθά, ώστε να έχω να φάω εγώ, τα παιδιά μου και τα εγγόνια, και βάλε, αυτό σημαίνει το εις την αύριο, μην περνήσετε εις την αύριο. Αυτό είναι η γραφή εδώ πέρα. Αυτό είναι σε αλλού τα χέρια, το αύριο, το σήμερα και το τώρα, πιο καλά ακόμα είναι δικό μας. Περνάμε μια περίοδο σαν χώρα που πολλοί συμπατριώτες μας και
αδέρφια μας, γιατί είναι χριστιανοί, από αυτούς που είναι γύρω μας στον ελλαδικό χώρο, περίοδο που στερούνται μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολλά άτομα, όχι τα υλικά αγαθά, ακόμα και των άρτων των επιούσιων. Ακόμα και των άρτων των επιούσιων. Μη έχοντες αυτοί που στερούνται τα υλικά αγαθά κάπου να κουμπίσουν πνευματικά, οδηγούνται ένα μέρος από αυτούς στο διάβημα της αυλεπισίας και του θανάτου. Γίνονται αυτόχειρες. Η Ευμάρια, ο Αδάμ στον Παράδεισο, έμεινε χωρίς τον Παράδεισο μετά. Εμείς σήμερα στον Παράδεισό μας, που θέλησαμε να φτιάξουμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, με τα υλικά μας αγαθά, θελήσαμε να δώσουμε περισσότερο αξία σε αυτά που λέγονται υλικά αγαθά. Και έρχεται τώρα η ώρα της άρσης. Κύριος μη έδωκεν, λένε αυτοί που κατανοούν, αλλά δεν καταλαβαίνω το άλλο σχέλος που είπε ο Δαβίδ. Τώρα μας τα παίρνει ο Κύριος. Εκεί στον Ιώβ τα πήρε γιατί υπάρχει λόγος σοβαρότατος, απλούστατα για να φανεί το διαμάντι που λέγεται Ιώβ, ότι με Θεό μπορείς να αντιμετωπίσεις τη πιο σκληρή κατάσταση του σπιτιού σου, ανέχειας, ασθενειών, θανάτων πολλών, έτσι πέρασε ο Ιώβ, με το Θεό τα έζησε. Με χωρίς Θεό δεν γίνεται να περάσεις τέτοια κατάσταση. Και να έχουμε υπόψη μας ότι η δοκιμασία δεν αφορά αυτούς που δεν έχουν αυτή τη στιγμή να φάνε, μόνο. Αφορά όλους μας. Κατά τον Άγιο Παΐσιο λέγει την υπομονή και την ανοχή. Και ο Πατέρ Παΐσιος λέει το εξής. Ανοχή είναι, ανέχομαι δηλαδή, είναι να δω τον αδερφό που πονάει, να πάρω τον πόνο του επάνω μου, να καταλάβω το δικό του πόνο και να γονατίσω κάτι και να πω, Κύριε, αφού μου δώσεις να καταλάβω τον πόνο που περνάει ο αδερφός μου, σε παρακαλώ πολύ, τον αισθάνομαι, γι' αυτό απάλαξε τον, αν είναι δυνατόν, ή ελάφρυνε τον πόνο που έχει. Να έχουμε μέρος από τον πόνο του αλλού. Να μην είμαστε αμέτωχοι. Πεινάνε, εντάξει, εγώ έχω να φάω, λέει ο άλλος. Και δεν βαριέσαι από εκεί και πέρα, λέμε κιόλας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά υπάρχει και άλλος δρόμος που ένα κομματάκι ψωμί μπορείς να δώσεις σε αυτό που δεν έχει διάφορη περίπτωση. Είναι αυτό είναι σίγουρο. Αφού έχεις μια φέτα, ένα κομματάκι δώσ' του. Δεν μην πω παραπάνω. Λοιπόν, ο πόνος του αλουνού να είναι εδώ μέσα σε εμάς, λέει ο Πατέρ Παΐσιος. Αυτό σημαίνει αρχοντιά, λέει. Να πάρεις τον πόνο του με τη δύναμη του Θεού, να σου δώσει ο Κύριος να το καταλαβαίνεις τον πόνο του, και δεν είναι ότι καταλαβαίνεις τον πόνο του και πονάς. Δεν είναι σκέτα αυτά τα πράγματα, αλλά έχουν και χάρη, λέει Θεού, μέσα που είναι γλυκός ο πόνος. Που είναι γλυκός ο πόνος και δεν είναι ξερός πόνος που σε κάνει να αισθάνεσαι να πονάς πολύ. Για να κλείσουμε το θέμα,
οι αγελάδες, οι παχές δεν υπάρχουν πια. Ίσως χαθούν και αυτές που δεν έχουν γάλα. Ίσως χαθούν και αυτές. Ο Κύριος το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Αν δηλαδή σταθούμε στη γραφή και σε κάποια που έχουν υποθεί, ο Ισαΐας ο προφήτης λέει σε μια προφητεία του ότι η οικουμένη, ολόκληρη, η γη δηλαδή όπως την γνωρίζουμε, την αχθήσετε ως η ελαία. Θα την αχθεί σαν την ελιά, παίρνει μια εικόνα από την τότε εποχή που πηγαίνανε και την τεινάζανε την ελιά 3-4 άτομα και έμεναν μία εδώ, μία εκεί, μία εκεί. Έτσι θα την αχθεί, λέει η οικουμένη. Και ακόμα μια φορά, ο ίδιος προφήτης λέει, έτι μίαν φοράν σίσω την γη. Ακόμα μια φορά θα την κουνήσω τη γη. Και βέβαια θα πείτε ο Κύριος είναι κακός. Όχι. Το δικό μας το κακό που ο Κύριος μπορεί να το εμποδίσει, αλλά δεν μπορεί να εμποδίσει τη θέλησή μας για να το κάνουμε και το κάνουμε. Όταν πολλαπλασιάζεται αυτό το πράγμα, αυτό φέρνει την αναταραχή στους λαούς και κουνιώνται οι λαοί, σύονται εκ θεμελίων. Σύονται εκ θεμελίων. Γιατί μην νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι δημιουργός των κακών. Εμείς είμαστε οι αίτιοι όλων των συμφορών επάνω στη γη. Λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Πείνασε ο Ηλίας, ο άνθρωπος του Θεού, πείνασε. Δοκιμάστηκε ο Κύριος, δοκιμάστηκε. Πείνασαν οι Άγιοι του Θεού, πείνασαν. Και εμείς πάμε με άλλο δρόμο να πάμε στον Παράδεισο, με άλλο δρόμο. Βέβαια δεν λέω ότι είμαι καλός προς Θεού, αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι ο δρόμος δεν είναι αυτός που πάω, χρειάζεται κάποιο άλλο δρόμο να τραβήξω. Και λοιπόν, ο δρόμος του θελήματος του Θεού είναι αυτός που λέει ότι το αφεντικό είναι ο Κύριος. Και αφού το αφεντικό είναι ο Κύριος, και αυτός μας λέει, εσύ είσαι, λέει, που ανοίγεις την παλάμη σου, ο Δαβίδ το λέει αυτό, ανοίγεις την παλάμη σου και συνεχίζει και εμπιπλών και εμπιπλών και που γεμίζεις παν ζώων ευδοκίας. Κάθε όν που είναι στη γη επάνω από ευτυχία. Άρα λέει, κάπου αλλού λέει, εσκόρπισε, εδώ και τη σπένιση. Λέει ο Θεός, λέει, σκόρπισε. Έδωσε στους φτωχούς, σε εμάς δηλαδή. Και οι φτωχοί έχουν για να ζήσουν. Αμήν. Να είσαι καλά. Ελάμε την προσευχή μας και να πάμε στο καλό. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε, ημών της ουσίας, ευχαριστεί το όνομά σου, εθέτε βασίλειας, ενηθείτε το θάνος μας, πώς σε πραγμότητα της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίς τα θελήματα ημών, πώς και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέες τιμάς ψευδών, αλλά ρίστε ημάς τα από τον Υιού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς την αμήν. 6 ώρα την άλλη φορά. 6 ώρα. 6 ώρα. 6 ώρα. Καλησπέρα. Πώ πήγαν. Καλησπέρα. Όποιο θέλει, το ξέρει. Α, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ξέρει ο άλλο ότι ζήτησε αυτή την.